Να δούμε, θα διορθώσετε τίποτα, και θα τον κάνετε βιώσιμη. Και με καλά πρώτα δείγματα γραφής, νομίζω. Για να δούμε και όσον επόμενη. Αφορά τους διεθνείς συσχετισμούς. Δηλαδή. Δηλαδή, ούτε μία εβδομάδα μετά τις εκλογές και φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός πλέον είναι Πρωθυπουργός διεθνούς κύρους. Τον έχουν καλέσει ήδη σήμερα δύο ηγέτες. Μία Κούβα, μία Ισραήλ. Μέσα σε έτσι λίγες ώρες. Και πριν ώρες. Την Κούβα και το Ισραήλ, εγώ θα πω, γιατί άκουσα με προσοχή και τον προηγούμενο ομιλητή, τον καθηγητή, τον κύριο Διαμαντόπουλο, θα πω ότι επισκέφθηκε το Γενικό Γραμματέα και μίλησε, το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτείων και, πολύ σημαντικό που νομίζω δεν τονίστηκε, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Mm-hmm. Ναι, αυτό θα και το κουβεντιάσουμε. Έχει μεγάλη σημασία με την αυτό. Εμπλοκή. Αλλά ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία ασκεί κριτική και λέει ότι εντάξει, αυτά τώρα είναι λόγια. Εκείνους στους οποίους χρωστάμε δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Αλλού πρέπει να δώσουμε τα λεφτά. Αλλού θα δώσουμε λόγο για το τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Νομίζω ότι μας αδικεί η αντιπολίτευση. Και χάρη σε αυτή την κυβέρνηση και σε αυτή τη διαπραγμάτευση, το ελληνικό πρόβλημα διεθνοποιήθηκε. Φάνηκαν οι πολιτικές διαστάσεις του προβλήματος και επιτέλους πάνω στο τραπέζι έπεσε το ζήτημα της διαπραγμάτευσης του χρέους. Όταν μέχρι πρότινος όλοι συνηγορούσαν περί της βιωσιμότητάς του. Βιωσιμότητα χρέους που έκανε το βίο αβίωτο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό και δεν οφείλουμε να μην το παρακάμπτουμε. Άρα, ωραία, διεθνώς πάμε καλά λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν εδώ τι γίνεται όμως. Σήμερα έχουμε, ανοίγοντας να διαβάσω, να ενημερωθώ, έχω πήξει στους φόρους. Μιλάνε για λέλαπα φόρων ότι έρχεται. Κοιτάξτε, αρκετά έχουμε τώρα, κινδυνολογούμε και ο μεγάλος πρωταγωνιστής των τελευταίων χρόνων ήταν ο φόβος, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Να μην τρομοκρατούμε επιτέλους τους πολίτες. Έχουμε πάθει βέβαια και πολλά. Σκληρό είναι και όντως παρεκκλίναμε από το αρχικό πρόγραμμα, ήταν ο έμφυα, αλλά από εκεί και πέρα έχουν εξαγγείλει αρμόδιοι υπουργοί ότι θα γίνει μια αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών μέσα στο έτος και θα υπάρξει ένα δίκαιο και αναλογικό, όπως πρέπει, φορολογικό σύστημα. Το μέχρι τις 12.000 ευρώ ανακοίνωσε σήμερα ο Τρίφωνας ο Αλεξιάδης, mm-hmm. δεν υπάρχει επιβάρυνση. Κοιτάξτε, σκληρά και πόδινα μέτρα υπάρχουν. Και για να το πούμε νιωστή φορά, επαναλαμβάνω το κοινότοπο και το χιλιοϊπωμένο, αυτή η συμφωνία είναι πόδινη. Δεν ήταν επιλογή, δεν ήταν προϊόν συνένεσης, αλλά εκβιασμού. Χωρίς αυτό να λειτουργεί ως πρόσχημα. Και παρακολουθούσαμε όλη την έκβαση αυτής της μεγάλης διαπραγμάτευσης και υπεράνθρωπης εμπολής. Και από εκεί και πέρα στον πόλεμο υπάρχουν μάχες που δίνονται, χάνονται, υπάρχουν απώλειες. Το μεγάλο λοιπόν στοίχημα είναι από εδώ και πέρα πώς θα υπάρξει ένα παράλληλο πρόγραμμα και ένα πρόγραμμα σταδιακού απεγκλωβισμού από τα επώδυνα μέτρα αυτής της συμφωνίας. Και μπορούμε να πούμε πολλά πάνω σε αυτό. Θα υπάρξει. Κοιτάξτε, τα νομοσχέδια έχετε τα οποία είναι δηλαδή έτοιμα. Τους τρόπους ή θα δούμε. Τα νομοσχέδια τα οποία είναι έτοιμα προσπρίσβηση στη Βουλή, ένα εξ αυτών, εκτός από αυτό που αφορά το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και τις άδειες, ένα από αυτό είναι το λαθρεμπόριο των καπνικών. Τώρα ας δούμε λίγο το λαθρεμπόριο καυσίμων και πόσα έσοδα. Και όλη αυτή η προσπάθεια πάταξης της διαφθοράς δεν αφορμάται κυρίως από έτσι μια ηθικολογία, όπου άλλο βέβαια ηθικολογία στην πολιτική και άλλο ηθική, έτσι. Δεν εννοείται πολιτική χωρίς ηθική υπό την έννοια ενός συνόλου αξιών, δεσμευτικών αξιών και κανόνων και προγραμμάτων. Αλλά υπάρχει και μια λειτουργική διάσταση, δηλαδή ότι μέσα από αυτή την πάταξη της διαφθοράς θα καταφέρουμε να αυξήσουμε τα έσοδα του κράτους. Και επιτέλους θα πρέπει να υπάρξει ένα κράτος δικαίου, ένα αστικό κράτος. Σε αυτή τη χώρα ήταν το συστατικό στοιχείο κυμαγιά. Αυτό φτάνει να τα δούμε όλα αυτά βέβαια. Κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσουν οι μεγαλοστομίες, ούτε οι εκθέσεις ιδεών, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδι. Μα συντόμως θα ανοίξει η Βουλή και αναμένουμε και τα νομοσχέδια, τα προσψήφιση και θα δώσουμε τα δείγματα. Αφού είναι ιδού η Ρόδος.